Η διακοπή του πρωταθλήματο λόγω των υποχρεώσεων τη Εθνική λειτουργήσε ω φάρμακο για την ομάδα του Πα Γιάννενα που μετά από τρει διαδοχικέ ήττε είδε του διώκτε τη να πλησιάζουν επικίνδυνα. Το διάστημα των 15 ημερών χωρί αγώνα έδωσε τη δυνατότητα για μια ψυχολογική ανασύνταξη δυνάμεων περισσότερο αφού στο επίπεδο τη επιστροφή των τραυματιών τα νέα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Η αναμέτρηση με τον Όφη το Σάββατο είναι ο πρώτο από του τρει τελικού που έχει μπροστά τη η ομάδα του ΠΑΣ με αντιπάλου μετά του κριτικού, τον Ατρόμητο εκτό έδρα και τον Πανετολικό εντό. Πριν πάει στην Νεάπολη για να παίξει με τον Ιωνικό. Με δύο νίκε στα εντό έδρα παιχνίδια και θετικό αποτέλεσμα στο περιστέρι, η υπόθεση σωτηρία είναι τελειωμένη για τον ΠΑΣ και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι όσοι βρίσκονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Η αναγκαιότητα τη κατάκτηση τη νίκη είναι επιτακτική, κοντρα στον δυνατό, στην ουσία όμω αδιάφορο βαθμολογικά όφη, με του παίκτε να καλούνται να δείξουν πλέον ότι οι ζωσημάδε είναι πραγματική έδρα και ότι εφόσον υπάρχει η ανάγκη τη νίκη, αυτοί θα την πάρουν κιόλα. Όπω σε όλα τα παιχνίδια, ίσω πολύ περισσότερο σε αυτό, κομβική σημασία θα είναι η προσέλευση και η ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι φίλαθλοι του ΠΑΣ. Η προϊστορία είναι δεδομένη με τον όφη και λειτουργεί συνήθω ω κίνητρο για την παρουσία. Φιλάθρον, Οφείλουν όμω όλοι να αντιληφθούν ότι το Σάββατο ο Πα παίζει για το σήμερα και το αύριο και όχι για το παρελθόν. Πολλοί από του παίκτε τη ομάδα άλλωστε ούτε καν γνωρίζουν για το μπαράζ τη Ρόδου, ενώ άλλοι δεν είχαν καν γεννηθεί. Τέτοια παιχνίδια κερδίζονται από τα αποδητήρια και από το πρώτο λεπτό τη αναμέτρηση. Οι γηπεδούχοι οφείλουν να δείξουν στου φιλοξενούμενου ποιο είναι το αφεντικό με του Καραχάλιο και Παντελάκη αντίστοιχα να μην υπολογίζονται για το παιχνίδι, αλλά στην καλύτερη περίπτωση από το επόμενο με τον Ατρόμητο, ο Θανάσης Στάικο καλείται να βρει τι καλύτερε δυνατέ λύσει για το βασικό σχήμα. Ο Μπακαδί μα έχει περισσότερε πιθανότητε να ξεκινήσει βασικό από τον Μπορ Ταγκαράι, ενώ περισσότερο περίπλοκα είναι τα πράγματα στη μεσαία γραμμή. Εκεί όπου ο Τζίνο θα έχει δίπλα του τον Ριένστρα και έναν εκ των Νίνι, σου και Μπιλμπάου στα θετικά σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια, η επιστροφή του Σόρια που εξέτησε την τιμωρία του και του Παμλίδη που μάλλον θα επιστρέψει στο βασικό σχήμα μετά από καιρό.